Στην τηλεφωνική μας γραμμή βρίσκεται η κυρία Μαρία Γαβαλά, υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος. Κυρία Γαβαλά, να σας καλωσορίσω στη Δημοτική Ραδιοφωνία. Καλώς σας βρήκα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Δικηγόρος, απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ζείτε στην Λάρισα, σε μια περιοχή λίγο μεγαλύτερη από εμάς, αλλά με τα ίδια προβλήματα, κυρία Γαβαλά, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, τα προβλήματα που βιώνουμε από αυτή την γενική κατάσταση, την γενική αντιλαϊκή πολιτική λέμε εμείς, έχουν διάφορες εκφράσεις ανάλογα με την περιοχή. Πάντως η γραμμή είναι κοινή, η πλεύση είναι κοινή και όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε εξειδικεύεται σε κάθε περιοχή μέσω της τοπικής διοίκησης, του τοπικού κράτους δηλαδή, σε δήμους, σε περιφέρειες, για παράδειγμα τα ζητήματα της παιδείας, της υγείας, των εργασιακών, που γίνεται και μια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες με προεκλογικό καθαρά χαρακτήρα. Το διαγωνισμό που υπάρχει ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και σε ΣΥΡΙΖΑ, παριστάνοντας ότι έχουν πολύ πιο ουσιαστικές διαφορές από ό,τι πραγματικά έχουν. Αυτά, ας πούμε, τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, όπως ξέρετε καλά, εφαρμόστηκαν πριν πάρα πολλά χρόνια για την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δήμους. Τα τρίμηνα, τα οχτάμηνα, που αυτό ισχύει και στην Πρέβεζα, ισχύει και στην Λέρνη, ισχύει και στην Αθήνα. Ναι. Ποιο είναι το διακύβευμα των επικείμενων εκλογών, κυρία Γαβαλά? Είναι πόσο πιο ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι σε αυτή την κατάσταση θα μπορέσει να έχει ο εργαζόμενος λαός. Λαϊκή αντιπολίτευση γνήσια, γι' αυτό και χρειάζεται ένα πολύ δυνατό ΚΚΕ που θα καταθέσει την ψήφο του κόσμου για να πιάσει νόημα μέσα στους αγώνες, που θα συμβάλλει να το θέλετε να φουντούσουν οι αγώνες, που θα συμβάλλει πιο επίμονα, με πιο πολλή πίεση, με μεγαλύτερα αποτελέσματα, να μπαίνει μπλοκ σε δήμους και περιφέρειες, σε όλα αυτά που ετοιμάζονται και εξειδικεύονται στα πλαίσια της εποπτείας στην οποία βρισκόμαστε, των ματωμένων πλεονασμάτων, των δεσμεύσεων στις οποίες μας έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν ψηφίσει και οι δύο εταίροι αυτής της πολιτικής, τόσο βέβαια η κυβέρνηση, όσο και η αξιωματική αντιπολίτευση μέσα στην Κομισιόν, μέσα στα επιτελεία γενικότερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι το διακύβευμα. Να βγει ισχυρότερος ο λαός. Και ισχυρός θα μπορεί να κάνει αντιπολίτευση. Να εκφράζεται ο ίδιος και μέσω των αντιπροσώπων του απέναντι, με μπλοκ απέναντι σε αυτή την πολιτική. Να βάζει εμπόδια. Μάλιστα, μιλάμε κυρίες και κύριοι με την κυρία Μαρία Γαβαλά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αναφερθήκατε, κυρία Γαβαλά, και στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση. Και τώρα, το τελευταίο καιρό, βλέπουμε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να παίξει και το βάζοντα εισαγωγικών σε ένα μέτωπο παροχών. Ακούμε και από την αξιωματική αντιπολίτευση για τροπολογίες για την κατάργηση του ψηφισμένου μέτρου με το αφορολόγητο. Όλα αυτά τι δείχνουν, κυρία Γαβαλά? Κοιτάξτε να δείτε, πηγαίνοντας προς τις εκλογές, καταρχήν υπάρχει πάντα μία πείρα, και αυτό επιβεβαιώνεται και τώρα, για δύο ζητήματα. Καθώς φτάνουμε στην όποια κάλπη κάθε φορά, πόσο μάλλον στην κάλπη την τετραπλή της 26ης Μάη, που όμως είναι, παρόλο που εκφράζεται με τέσσερις κάλπες, ο αντίπαλος μας στην κάλπη είναι ενιαίος. Και είναι το αν θα συνεχιστεί αυτή η οικονομική πολιτική που γαζώνει τη ζωή του λαού, και χαρακτηριστικότατο παράδειγμα αυτής της πολιτικής είναι η συζήτηση που γίνεται στη Βουλή τις τελευταίες μέρες. Για παράδειγμα, το ΚΚΕ κατέθεσε δεκάδες τροπολογίες τις τελευταίες 10 μέρες, 8-10 μέρες, όπως κάνει και το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με διεκδικητικό χαρακτήρα, απέναντι στις οποίες η σιωπή του ΣΥΡΙΖΑ, του Συνοδού, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων κομμάτων που βρίσκονται στη Βουλή ήταν εκοφαντική. Εκοφαντική. Δηλαδή το όχι τους απέναντι σε αυτές τις διεκδικητικές τροπολογίες για άμεσα μέτρα ανακούφισης των αυτοαπασχολούμενων, των ανέργων, των εργαζομένων, των συνταξιούχων με τις δεκάδες περικοπές αυτά τα χρόνια. Τουναντίον,
χθες παρουσίασε, προχθές παρουσίασε στη Βουλή τη λεγόμενη επικαιροποιημένη εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι το κερασάκι στην τούρτα για όλα αυτά που υποτίθεται δίνει ως μέτρα παροχές στους εργαζόμενους, ενώ τους έχει πάρει 10 τα τελευταία χρόνια, τους δίνει ένα που αν το δούμε είναι και κάτω από την πίεση των λαϊκών αγώνων. Ούτε αυτό το ένα δεν θα έδινε. Και να σας πω και πιο συγκεκριμένα τι προβλέπει αυτή η αναπτυξιακή στρατηγική. Προβλέπει χρήμα με ουρά για τους ομίλους, τους μεγάλους επιχειρηματίες, τους οποίους έχει φοροελαφρύνει σε βαθμό προκλητικό το τελευταίο χρονικό διάστημα και τα περασμένα χρόνια όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν. Προβλέπει νέες διευκολύνσεις και νέες κρατικές επιδοτήσεις. Προβλέπει τη δέσμευση ότι αυτή η στρατηγική θα συνεχίσει να υπηρετεί τη στοχοθεσία, όπως λένε, και τις προτεραιότητες των ευρωπαϊκών εξαμήνων. Αυτά προβλέπει. Προβλέπει εισήγηση για τις στρατηγικές επενδύσεις, απλοποίηση των ρυθμίσεων για τα επιχειρηματικά κέρδη, προκλητικά προνόμια για τις υπηρεσίες μέσα στους ομίλους. Αυτά προβλέπει. Και αυτό δεν το κρύβει κανένα άλλο ζήτημα. Αν ντύνεται με ένα λούστρο, με μια προπαγάνδα, με κάποιες λέξεις που ο κόσμος είτε δεν καταλαβαίνει είτε δεν τον αφήνουν να καταλάβει για να φαίνεται πιο γοητευτικό όλο αυτό το παραμύθι. Προβλέπει δηλαδή συνέπεια του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, πλήρη συνέπεια απέναντι σε ό,τι έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ψηφίζεται στο Εθνικό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια. Και εδώ αν το θέλετε, υπάρχει μια πείρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε εδώ στο 80 ή στις αρχές του 90 που μας παραμύθιαζαν ότι θα τρώμε με χρυσά κουτάλια, ότι έρχεται η Ευρώπη της ευημερίας της σύγκλησης. Ποια σύγκληση ήταν οι λαοί? Είδαν τη σύγκληση, για παράδειγμα, ότι όλοι οι μισθοί, τα μεροκάματα, τα δικαιώματα, τα στοιχείωδη δικαιώματα που θα έπρεπε το 2019 να έχουμε σαν άνθρωποι και να ζούμε με μια ποιότητα, δεν τα έχει ούτε ο ελληνικός ούτε ο γερμανικός λαός, που είναι με βάση έρευνα δική τους που βγήκε πριν 3-4 μέρες στην τρίτη θέση από το τέλος σε ποιότητα ζωής, σε παιδεία, σε υγεία, σε εργασία, σε σταθερότητα εργασίας. Ενώ η γερμανική οικονομία είναι κορυφαία μέσα στην Ευρωζώνη, μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κοινή νήματα στα πλαίσια των ανταγωνισμών τους. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη στάση των άλλων δυνάμεων απέναντί της, πρέπει να βγάλουμε κάποια συμπεράσμα. Πρέπει να βγάλουμε συμπέρασμα. Αν βελτίωσε τη ζωή μας ή αν την έκανε χειρότερη. Και το συμπέρασμα το δείχνει η ίδια η ζωή. Δεν θέλει δηλαδή ιδιαίτερη φιλοσοφία. Το δείχνει η ζωή μας, που επιδεινώνεται στο βιωτικό μας επίπεδο. Να βάλω μια τελευταία πλευρά. Είναι σήμερα επίκαιρο αναγκαίο αίτημα που ικανοποιεί στοιχειώδεις κοινωνικές ανάγκες το να έχουμε αντιπυρική προστασία. Μπήκαμε στην αντιπυρική περίοδο. Τι έχει κάνει η κυβέρνηση σε σχέση με αυτό? Έχει κάνει ό,τι προστάζει, ό,τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα αντιπυρικά, αντισεισμικά, αντιπλημμυρικά, αν το θέλετε, έργα. Δηλαδή αυτά που προστατεύουν τη ζωή του λαού, για να μην έχουμε ένα δεύτερο μάτι, να μην έχουμε μια ακόμα μάνδρα, είναι αναγκαία. Όμως δεν έχει γίνει τίποτα από αυτά, γιατί δεν είναι επιλέξιμα με βάση την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί δεν έχουν κωδικό, όπως λένε αυτοί. Και δεν έχουν κωδικό και δεν είναι επιλέξιμα, γιατί δεν έχουν κέρδος. Και έτσι οι τοπικές αρχές, οι περιφερειακές αρχές, οι δημοτικές αρχές, κάνουν του μπέκι ψιλοκομμένο για όλα αυτά. Ναι. Ναι, κρίμα που πεθαίνουν οι συνάνθρωποι μας, είναι πόνος και δάκρυ. Αλλά στο διατάφτα, τα σχολεία των πόλεων δεν έχουν αντισεισμική θωράκιση και πολλά είναι από τη δεκαετία του 30 και του 40. Στην αντιπυρική περίοδο, να, πριν λίγες μέρες κατέθεσε κι άλλη πρόταση νόμου στη Βουλή, το ΚΚΕ, για τα ζητήματα των εργαζομένων στις πυροσβεστικές υπηρεσίες και για την αντιπυρική περίοδο, όλα αυτά είναι πίσω. Τουναντίον, η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική, όπως τη βλέπει, όπως τη λένε, προβλέπει αυτά που σας είπα πριν και τίποτα από αυτά που λέμε τώρα. Γιατί είναι σε αυτή την κατεύθυνση των επενδύσεων, της κερδοφορίας των ομιλών, των ανταγωνισμών δεσμευμένων. Μάλιστα, μιλάμε. Αυτό είναι το επίδικο. Μιλούμε, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Μαρία Γαβαλά, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και υποψήφια ευρωβουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Είπατε ότι η κάλπη είναι μία και όχι τέσσερις αυτές τις εκλογές. Ποιες είναι οι προσδοκίες του Κομμουνιστικού Κόμματος, κυρία Γαβαλά? Να βγει με μεγαλύτερη ανάσα, με μεγαλύτερο μπόι ο ελληνικός λαός την επόμενη μέρα απέναντι στη μυρολατρεία, που αν το θέλετε, ειδικά αυτή η δύναμη, ο ΣΥΡΙΖΑ,
ακριβώς επειδή προέρχεται, δεν είναι η κλασική συντηρητική δύναμη που γνώρισε η Ελλάδα τα τελευταία 70-80 χρόνια, όχι. Αυτή η κλασική συντηρητική δύναμη, και αν το θέλετε και με βάση τους πολιτικούς προγόνους της, είναι η Νέα Δημοκρατία, από την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει την μπουκιά από το στόμα και στέκεται αμήχανη. Γι' αυτό, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ μοιράζει απλόχερα μέτρα στο κεφάλαιο και η Νέα Δημοκρατία υδρώνει να τον ανταγωνιστεί σε αντιλαϊκές εξαγγελίες, και έτσι βγαίνει και λέει προχθές ο αρχηγός της αυτά τα πολύ αντιδραστικά για το 7 μέρες εργασία, το οποίο είναι ήδη ψηφισμένο και αποφασισμένο, γιατί ο εργάσιμος χρόνος έχει σπαστεί, έχει κοπεί σε ενεργό και ανενεργό με βάση αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Το ρίχνει όμως ο Μητσοτάκης για να δώσει εξετάσεις στο κεφάλαιο, στους ομίλους, ότι αυτός θα λύσει τα ζητήματα, αυτός θα κάνει τη βρωμοδουλειά εντός ή εκτός εισαγωγικών απέναντι στις δεσμεύσεις που χρειάζονται, ότι είναι πιο ικανός. Από την άλλη ο ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεστε, έχει την ευελιξία, επειδή προέρχεται από το εργατικό κίνημα, αν το θέλετε, εδώ και 50-60 χρόνια, ως εκφυλισμένο τμήμα του, με μια σειρά ζητήματα που δεν είναι της ώρας να αναλύσουμε, έχει την εξής ευελιξία. Ο ΣΥΡΙΖΑ την ίδια μέρα που πάει και καταθέτει λουλούδια, παράδειγμα, στον μπλόκο της Κεσαριανής, για να τιμήσει, υποτίθεται, τους κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές που δώσαν τη ζωή τους για την πατρίδα μας, στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την επόμενη μέρα πηγαίνει στο Συμπείο της Ρουμανίας, στις 9 Μάη μάλιστα, και υπογράφει κατάπτυστη διακήρυξη που θα χρησιμοποιηθεί εναντίον των κομμουνιστικών ιδεών και κομμάτων, ενάντια στο υποτιθέμενο λεγόμενο Σιδηρούν παραπέτασμα, μαζί με τους ακροδεξιούς Μέρκελ, Ορμπάν, Σαλβίνη και άλλους λεγόμενους σοσιαλδημοκράτες. Αυτός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό είναι ευέλικτος. Και γι' αυτό είναι εκείνη η δύναμη που, όταν τσακίστηκε το ΠΑΣΟΚ, όταν γκρεμίστηκε το ΠΑΣΟΚ το 2012 κάτω από τη λαϊκή αγανάκτηση, το άλλοτε κρατεό ΠΑΣΟΚ, είναι η δύναμη που επέλεξε το σύστημα να διαδεχτεί το ΠΑΣΟΚ και να στηθεί το νέο δίπολο σήμερα που ζούμε, με τον εμετικό, επιτρέψτε μου την έκφραση, ψευτοκαυγά τους την περασμένη εβδομάδα στη Βουλή, που είναι αναπόφευκτος. Γιατί προσπαθούν να παραστήσουν ότι έχουν διαφορές στα στρατηγικά βασικά σημεία, ενώ έχουν στα δευτερεύοντα. Με ποια τμήματα του κεφαλαίου θα συνεχίσει ο καθένας, πόσο καλύτερα θα προωθήσει συμμαχίες στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής, με ντεσέ, γεωστρατηγικό, στήριγμα δηλαδή ονομάζει ο Μακελάρης Πάιατ, που έκαψε τη μισή Ουκρανία στο πέρασμά του πριν λίγα χρόνια, που ανέβασε τους φασίστες στην εξουσία στην Ουκρανία. Με ντεσέ ονομάζει το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Συγχαρήκια του δίνει κάθε δύο μέρες. Αυτό έκανε τη Νέα Δημοκρατία να κοιτάει κάπως περίεργα την κλασική δύναμη, συμμαχική δύναμη των Αμερικάνων. Και αυτή είναι και η διαφορά τους. Είναι ο ανταγωνισμός τους για την καρέκλα. Και αν το θέλετε, για να μην κουράζω παραπάνω, μια τελευταία πλευρά, να μην αποκλείσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε πότε αυτό θα είναι ακριβώς, αλλά έχουμε και εθνικές μπροστά μας. Τις κοιτάνε και οι δύο. Είναι βασικό ζητούμενο τι θα βγάλει η κάλπη της 26 Μαΐ, της 26 Μαΐ, και για τις εκλογές, όπως είναι και για το λαό, τις εθνικές. Το κοιτάνε και οι δύο. Και έτσι δεν αποκλείεται το επόμενο χρονικό διάστημα να δούμε κυβερνήσεις συνεργασίες και με τους δύο μαζί. Περίμενε κανείς ότι θα συμμαχίσει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ πριν χρόνια? Περίμενε κανείς ότι θα συμμαχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ με το Εθνικιστικό Κόμμα των ΑΝΕΛ? Πάντα υποτίθεται στο όνομα του πώς το λένε, της υπεράσπισης του ελληνικού λαού. Δεν το συζητάμε αυτό πάντα. Μάλιστα. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, με την κυρία Μαρία Γαβαλά, υποψήφια βουλευτής με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Κλείνοντας έτσι την κουβέντα που έχουμε, κυρία Γαβαλά, ένα μήνυμα που θα θέλετε να στείλετε στους πολίτες της Πρέβεζας εν ώψη των εκλογών? Και οι πολίτες της Πρέβεζας και ο λαός μας συνολικά μπορούν να κάνουν τη διαφορά, να το πάρουν αλλιώς, να πιστέψουν πρώτα απ' όλα στη δική τους δύναμη. Που η δική τους η δύναμη θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά όσο οργανώνονται όλες από συλλογικότητες, με πρώτες από όλες αυτές που βρίσκονται στους τόπους δουλειάς που ονομάζονται σωματεία, συνδικάτα, και με κάθε άλλη συλλογικότητα
που να παλεύουν μαζί, τότε θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά η δύναμή τους. Και εδώ είμαστε και οι κομμουνιστές, τους δίνουμε το χέρι ανεξάρτητα από την ιδεολογική, πολιτική, κομματική προέλευση του καθενός, γιατί όλοι οι άνθρωποι ενωνόμαστε με βάση τον τρόπο που εργαζόμαστε. Δεν ενωνόμαστε με βάση το τι ψηφίζαμε πριν 5 χρόνια και τι ψηφίζαμε πριν 2. Εκεί λοιπόν στο κίνημα θα συναντηθούμε όλοι. Η κάλπη της 26 Μαΐου θα έχει επιδράσει στο κίνημα. Πόσο πιο θαραλέα, πόσο πιο μπροστά θα βγει να παλέψει, και γι' αυτό πρέπει να στείλουμε μήνυμα αντεπίθεση. Με ισχυρό ΚΚΕ παντού, κρατώντας και ο καθένας τις επιφυλάξεις που μπορεί να έχει ενδεχομένως απέναντι στην πολιτική του ΚΚΕ. Εξάλλου, το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όλη την Ελλάδα και νομίζω και στην περιοχή σας, αν δεν κάνω λάθος, υπήρξαν προσωπικότητες της κοινωνικής ζωής, υπήρξαν παράγοντες από άλλα κόμματα, άνθρωποι από άλλους πολιτικούς χώρους, και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΛΑΕ και από άλλους χώρους, που αφήσανε τους χώρους από τους οποίους προέρχονταν, είδαν τα πράγματα αλλιώς, πήραν θέση, βγήκαν, εκτέθηκαν, συμπαρατάχθηκαν πολλοί από αυτούς τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, που είναι ιδιαιτέρως διευρυμένα, διακριτά διευρυμένα μπροστά στην κάλπη της 26ης Μάη. Αυτό λοιπόν καλούμε και τον Πρεβεζιάνο λαό να κάνει τη διαφορά. Μάλιστα. Κυρία Γαβαλά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την κουβέντα την οποία έχουμε. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια στον αγώνα που κάνετε. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή δύναμη και για το δικό σας τον αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ.